Βασίλη, τσέκω ένα μαξιλάρι που έχετε από εκεί κενό. Που δεν έχετε πολλά. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Διανύω μια περίοδο πολύ δημιουργική. Με πολύ τρέξιμο βέβαια, αλλά αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο δημιουργικοί, νομίζω. Αυτό που παθαίνω εγώ είναι ότι τις περιόδους που κάθομαι στον καναπέ μου και χαλαρώνω, νομίζω ότι χαλαρώνω, απλά τεμπελιάζω. Ναι. Και, ναι. Σου αρέσει να δουλεύεις, δεν είσαι άτομο που του αρέσει να ξεκουράζεται τελικά. Απλά διαπιστώνω ότι όταν δουλεύω και τρέχω και παραπονιέμαι ότι κουράζομαι, είμαι και πιο ευτυχισμένη. Αυτό είναι. Σε τρέφει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Workaholic που λέμε. 20 χρόνια λοιπόν κλείνεις και 20 χρόνια κλείνει και ο Γιώργος Θεοφάνους. Ναι. Φέτος, αυτή τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι 20 χρόνια κλείνω εγώ στη δισκογραφία. Ο Γιώργος είχε κάνει μία δουλειά, δύο δουλειές πριν από μένα. Ναι, εντάξει. Άρα, ναι, η δική του 20ετία μπορεί να ήταν πέρσι, δεν ξέρω. Αν το γυρνάγαμε το ρολογάκι του χρόνου πίσω, ναι, και το πηγαίναμε στην αρχή, υπάρχουν πράγματα που θα τα έκανες αλλιώς? Νομίζω ότι θα ξεκίναγα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι θα έκανα τα ίδια πράγματα, γιατί αγαπάω όλα αυτά που έχω κάνει. Και ακόμα και μικρά λαθάκια που μπορεί να έγιναν στην πορεία, και αυτά τα αγαπάω, συσταγωγικά, γιατί μου αποκάλυψαν, αν θες, το πραγματικό μου εαυτό. Πράγματα που δεν μου ταιρίαζαν τόσο και πολύ. Λάθος. Λάθος μπορεί να ήταν ενδεχομένως, ας πούμε, ο δίσκος με τα πιο λαϊκά τραγούδια, που ήθελα να το δοκιμάσω, ήθελα να το κάνω. Δεν με... Πες το μου και αυτό. Πες το μου αυτό, ναι. Πες το μου αυτό. Το θυμάσαι, βουλάκι μου. Ναι, παιδί μου, την μπουζουκλερή της παρέας. Λοιπόν, δεν μπορώ όμως να αναιρέσω ακόμα και αυτή τη δουλειά, γιατί μέσα σε αυτή τη δουλειά υπήρχε το διαμαντάκι που γράφτηκε, το νανούρισμα που γράφτηκε για το γιο μας, τη χρονιά που γεννήθηκε. Ναι. Τον Άγγελο και τον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Το νανούρισμα αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικό. Οπότε είδες ότι ακόμα και σε αυτό το δίσκο υπάρχει, ναι, υπάρχει κάτι. Να σου πω, το θέμα είναι να κάνεις τα πράγματα όπως θέλεις, την κάθε στιγμή που όπως τα θέλεις, ακόμα και λάθος να είναι, εσύ μαθαίνεις από αυτό. Εγώ τουλάχιστον μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή έφτασα σήμερα να κάνω τα πράγματα έτσι όπως τα ονειρεύομαι. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, ονειρεύομαι ακόμα μαμά, δεν είναι τυχαίο που έγραψε ο Δημήτρης αυτό το τραγούδι για μένα. Το έγραψε μετά από πολλές συζητήσεις που κάναμε, βλέποντας πως είμαι σαν άνθρωπος, τι πράγματα θέλω να κάνω ακόμα, πως έχω περάσει για να φτάσω μέχρι εδώ. Σε ξέρει καλά, νομίζω. Και επειδή είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος, ναι, νομίζω μου το κάνει αυτό το δώρο, γιατί. Και νομίζω πως πλέον σε ξέρει, δηλαδή, όταν ο Δημήτρης γράφει, ο Κοριαλάς γράφει τραγούδια για σένα, είναι αυτό που λέμε, τα γράφει για σένα. Δηλαδή, ξέρει την ψυχή σου και τα γράφει τα τραγούδια. Ναι. Για τη μούσα του. Κανονικά. Ελπίζω να είμαι. Νομίζω ότι σε βλέποντα τη ώρα, σαν να έχει περάσει μια μέρα από το ξεκίνημα. Αλήθεια στο λέω. Δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς έτσι. Το κορίτσι που ξεκίνησε. Είσαι σαν το κοριτσάκι που γνωρίσαμε τότε. Και ο Θέμης και εγώ. Καθόμασταν πριν έξω στην καφετέρια και περιμέναμε έτσι να έρθει η ώρα με τα παιδιά να ετοιμαστούμε. Μετά την πρόβα που κάναμε το μεσημέρι και είχε ο DJ εκεί το iPad του και βλέπαμε στο YouTube βιντεάκι από παλιά. Είδαμε το Club Sandwich, αν δεν το θυμάσαι. Αυτό ήθελα να πω. Είχατε κάνει εκπομπή μαζί, στο όντως, μαύρο σκηνικό. Η πρώτη μου εμφάνιση πρέπει να το θυμάμαι. Μαζί έκανα εκπομπή και ήταν Ευρυδίκη και Σάκης Ρουβάς. Το θυμάμαι, ρε, στο επεισόδιο. Ευρυδίκη και Σάκης Ρουβάς. Φοβερό. Τότε, 92. Πότε ξεκίνησε αυτό? 92. Και ήταν εκπομπή Ευρυδίκη και Σάκης Ρουβάς στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Δηλαδή, απίστευτο. Και είσαι το κοριτσάκι που γνώρισα τότε. Είσαι ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σένα. Και αυτό είναι μεγάλη σου κατάκτηση. Γιατί όταν λέω δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν εννοώ μόνο εμφανισιακά, εννοώ και στο χαρακτήρα σου που είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Βλέπεις, ξέρεις, καλλιτέχνες πώς αλλοιώνει το χαρακτήρα τους, πώς γίνονται πιο. Πιο αποκτούν αυτό το ύφος, τώρα έγινα. Και εσύ δεν το απέκτησες ποτέ αυτό το ύφος. Δεν με αφήνει η μουσική να γίνω κάπως αλλιώς. Δηλαδή, και οι άλλοι με τη μουσική ασχολούνται εσύ, ειδικά. Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτό το πράγμα το κάνω από παιδάκι στην ουσία, όχι σαν επάγγελμα. Από την υπηαγωγία του δημοτικού ήμουνα στις χοροδίες, ταξίδευα. Είναι η αγάπη είναι μου. Βλέπω τη μουσική τη ζω. Και δεν μπορώ να το δω σαν όπως το βλέπουν κάποιοι, είμαι στάρ, δεν είμαι στάρ, είμαι. Ξέρεις, ναι. Απλά θέλω να βγαίνω στη σκηνή και να τραγουδάω. Έτσι αναπνέω, λέει και ο Θέμης. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν γνώρισες τον Δημήτρη, ήσουν σε μια περίοδο έτοιμη να ερωτευτείς ξανά, ή ήσουν σε τελείως άλλη φάση και σου ήρθε
Από το πουθενά, δηλαδή, όταν, και έρευνα ω όταν γνώρισα τον Δημήτρη, ήμασταν και οι δύο σε φάση διαζυγίου. Χώρισες και εσύ, χώρισε και εκείνος. Ναι. Δεν είχε καν. Είχαμε πει ότι χωρίζουμε και εγώ ήμουν στο στούντιο και ετοίμασα την επόμενη δουλειά. Εντάξει. Δύσκολα πολύ. Ψυχολογικά και εσύ, ψυχολογικά και εκείνος. Όχι, ο Δημήτρης δεν ήταν τόσο. Δεν είναι άνθρωπος που αγχώνεται ή που θέλει, δεν βασανίζει τον εαυτό του. Το έχουμε περισσότερο εμείς οι γυναίκες, μάλλον ξέρω. Αλλά δεν σκεφτόμουν κάτι. Δηλαδή, ήμουν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Με ενδιαφέρει η δουλειά μου και τίποτα άλλο. Ήθελα να πατήσω στα πόδια μου ουσιαστικά. Mm-hmm. Και βρέθηκε στη ζωή μου ο Δημήτρης, που ήταν ένα παιδί. Μέσα στην καλή χαρά, να πούμε έξω, να περάσουμε καλά, μουσική, πολύ μουσική, με έβαλε και σε άλλους δρόμους, να ακούσω και άλλα πράγματα και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και αρχίσαμε να λέει... Ναι, βέβαια. Πολύ ένιωσα ότι ήμουν ξανά παιδάκι στο σχολείο. Λες και ήμουν σε πενταήμερη. Αλλά δεν ήθελες και πολύ. Και ο έρωτας ήρθε μέσα από τη. Σαν ψαράκι το λες και εσύ, ξέρεις, τα ψάρια. Να σου πω, ο έρωτας ήρθε μέσα από τη φιλική σχέση. Ναι. Δηλαδή ήρθε. Βγαίνατε, ας πούμε, κάνοντας παρέα και ξαφνικά. Κοίταξε, αυτός εκ των υστέρων λέει ότι το είχε στο μυαλό του και γι' αυτό και με πλησίασε με έναν τέτοιο τρόπο. Δηλαδή φιλικά αρχικά, μέχρι να κερδίσει μάλλον την εμπιστοσύνη μου. Λογικό. Έκανε καλή δουλειά. Ναι. Μάλλον κατάλαβε ότι ήμουν άνθρωπος που χρειαζόμουν τον άλλο να τον κάνω φίλο πρώτα. Κάπως έτσι. Λογικό. Γιατί είσαι άνθρωπος που προφανώς θέλει το χρόνο του για να τεστάρει κάποιον. Λοιπόν, στο CD αυτό, ποιοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια? Λοιπόν, όπως σου είπα πριν, είναι ένας πολύ συλλεκτικός δίσκος. Γιατί έχει αυτό τον επαιτειακό χαρακτήρα και ήθελα να το γιορτάσω τα 27 χρόνια με ανθρώπους που αγαπώ, που εκτιμώ. Και ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί τους, ανθρώπους που δουλέψαμε πολύ μαζί στο παρελθόν, όπως είναι ο Γιώργος, που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στην καριέρα μου, αλλά και νέους φίλους που έκανα τώρα, που μ' αρέσει η μουσική τους, που μ' αρέσουν τα τραγούδια τους, που μ' αρέσουν σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Λοιπόν, να τους πάρω από την αρχή, είναι ο Κώστας ο Τουρνάς, ο οποίος μου έχει γράψει... μου έχει δώσει το στίχο σε ένα κομμάτι εξαιρετικό το οποίο λέγεται Σκέψεις. Όταν ακούσετε το CD, ακούστε το προσεκτικά. Είναι αυτό νομίζω που εκφράζει τον καθένα μας, ειδικά τη σημερινή εποχή. Το έντυσε πολύ όμορφα μουσικά ο Δημήτρης αυτό το στίχο και ενορχιστρωτικά. Και κάναμε διασκευή. Αυτό δεν είναι αυτό, ένα. Ναι. Και κάναμε και διασκευή στο τραγούδι του Κώστα Τουρνά, τα στιγμές που το αγαπάω, τρελαίνομαι πολύ. Το πιο αγαπημένο μου, ένα σωρός αιτίες, ένα σωρός μελάθη, δεν μας αφήνουν να χαρούμε την αγάπη. Ναι, λοιπόν. Όπου τι κομματάρα είναι αυτή. Με τον Κώστα με δένουν πάρα πολλά, γιατί ήταν από τους πρώτους που με αγκάλιασαν όταν ήρθα στην Ελλάδα. Πέρασα από μία ακρόαση και με επέλεξε για να ταξιδέψω μαζί τους εκείνη την πρώτη καλοκαιρινή περιοδία. Και έκανα φορητικά τότε σε αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια και το είχα έτσι αποθυμένο να κάνω κάποια τραγούδια του Κώστα. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αγαπημένο φιλαράκι πια, συμπατριωτάκι, εξαιρετικός τραγουδιστής και γράφει και υπέροχα τραγούδια. Έχουμε έναν ντουέτο μαζί σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Μάλιστα. Το Μήνε. Έχει γράψει η Ευσταθία. Mm-hmm. Εξαιρετική. Πολύ. Έχει γράψει ο Θοδωρής ο Μαραντίνης. Ναι, είδες έκπληξη, γιατί δεν έχει γράψει ακόμα τραγούδι πέρα από τα τραγούδια που γράφουν για τους Ονειράμα. Είμαι η πρώτη στην οποία χαρίζει ένα τραγούδι δικό του. Και εύχομαι να συνεχίσει από εδώ και πέρα να γράφει και σε άλλους. Γιατί είναι πολύ καλός. Λοιπόν, αγχώνομαι τώρα να μην ξεχάσω κάποιον. Είναι βέβαια ο Δημήτρης που μου έχει γράψει κάποια τραγούδια και μαζί μέσα σε αυτά και τον ηρεύουμε ακόμα μαμά. Έχω γράψει εγώ δύο τραγούδια. Το ένα είναι σε στίχους του Σταύρου Σταύρου, το Φιλιά στο Ψυγείο, και το Σ' Αγάπη στο Θυμό που το έχουμε παρουσιάσει εδώ πρώτη φορά. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, και βέβαια ο Γιώργος ο Θεοφάνους, όπου συναντιόμαστε ξανά δισκογραφικά μετά από μία δεκαετία. Μου χάρισε το Μια Ζωή για Μένα σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Και υπάρχει και ένα τραγούδι επίσης που είναι σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου, το οποίο το τραγουδάμε μαζί με την Μπεγκεζίνα. Έχουμε τρία ντουέτα σε αυτό το δίσκο. Άκου να δεις τώρα συμπράξεις και τι ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι αυτό. Το ένα τραγούδι που το λέμε μαζί με την Μπέγκη είναι το τραγούδι που λέγεται Το Ένα και το τραγουδάμε μαζί με τον Μιχάλη και Χαγιά από τους Lexicon Project. Και είναι και το Μήνα που το λέμε μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Δεν πειράζει. Και αν έχει ξεχάσει, ήσουν απεριεκτικότητα. Ναι, είναι πολλοί οι φίλοι.
Πάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη Ευρυδίκη live.